εκπομπή είναι μια προσφορά των εταιριών Σιτανίδης Home, Δούβρης ηλεκτρικές συσκευές. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε να τα πούμε αρκετό καιρό. Από εδώ και πέρα όμως, και για όλο το χειμώνα, θα έχουμε να λέμε πράγματα. Και τι θα μπορούσαμε να πούμε εμείς? Συνταγές, μαγειρέματα. Εγώ δεν θα σας δείξω την παρθενογένεση στη μαγειρική, άλλωστε από πού να το πρωτοπιάσεις. Από το ίντερνετ, από τις εκπομπές, από όλα όσα έχουν δείξει όλοι, εγώ απλά θα σας φτιάχνω συνταγές που αγαπώ πολύ και θα δίνω τη δική μου πινελιά. Για σήμερα λοιπόν έχουμε διαλέξει ωραία πραγματάκια να σας δείξουμε. Εγώ αποφάσισα να ξεκινήσω με την αγαπημένη συνταγή των ανιψιών μου. Γιατί αφού αρέσει στα δικά μας τα παιδάκια, σίγουρα θα αρέσει και στα δικά σας. Επιλέξαμε λοιπόν να φτιάξουμε ένα πολύ ωραίο κοτόπουλο. Εύκολο και γρήγορο. Το κοτοπουλάκι αυτό είναι μπουτάκια κοτόπουλο. Κοτόπουλου, καραμελωμένα, ψημένο στο φούρνο. Και τα υλικά που χρησιμοποιώ μπορεί να φαίνονται πολλά εδώ, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτα. Ξεκινάμε λοιπόν και λέμε. Θα χρειαστούμε μπουτάκια κοτόπουλου, όχι ότι δεν θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε και ένα ολόκληρο κοτόπουλο αφού σας το κόψει ο χασάπης σας μερίδες. Τα μπουτάκια όμως είναι εύκολα και αρέσουν πολύ στα παιδιά και όχι μόνο. Έχω πάρει λοιπόν μπουτάκια κοτόπουλου και θα χρησιμοποιήσω θυμαράκι, ρίγανη, πάπρικα καπνιστή είναι εδώ, μπούκοβο, αλάτι, σκόνη σκόρδο, φλέικς από κρεμμύδι αποξηραμένο, μουστάρδα, κέτσαπ, μέλι, σόγια, πορτοκάλι και λεμόνι. Ξεκινάμε λοιπόν. Είναι πολύ απλή η συνταγή αυτή. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να ανακατέψετε τα υλικά όλα και μετά να περιμένετε στο φούρνο γύρω στη μία ώρα θέλει να ψηθεί το φαγητό αυτό. Το κοτοπουλάκι όλοι ξέρουμε ότι είναι φτηνό και εύκολο σαν υλικό και αρέσει σε μικρούς και μεγάλους. Πάμε λοιπόν. Έχω πάρει εδώ το ταψί μου και θα βάλω μέσα τα κοτόπουλα, τα μπουτάκια. Σας έχω δώσει 16 κομμάτια για τη συνταγή αυτή. Έχω υπολογίσει 4 μπουτάκια σε κάθε άτομο. Τώρα αυτό το έχω κάνει για να σας πω την αλήθεια με αυτό που τρώμε όλοι εμείς. Εμείς στην καθησιά μας θέλουμε 4 μπουτάκια σίγουρα. Αυτό λοιπόν έδωσα και σε εσάς. Παίρνω λοιπόν όλα μου τα μυρωδικά και τα ρίχνω στο κοτοπουλάκι επάνω. Παίρνουμε τα flakes. Το θέλουμε ελαφρώς πικάντικο το φαγητό μας αυτό. Σε όλα τα μυρωδικά σας δίνω από μία κουταλιά της σούπας. Στην πάπρικα την καπνιστή δίνω μισή κουταλιά, είναι έντονη και μπορεί κάποιος να μην τη θέλει, να μην του αρέσει πάρα πολύ. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε να δώσουμε το άρωμα χωρίς να κάνουμε πολύ έντονο το φαγητό σε σχέση με την πάπρικα. Λοιπόν, έχω ρίξει όλα τα μυρωδικά μου και εδώ στο μπολ της σόγιας θα βάλω 2 κουταλιές της σούπας μουστάρδα.
Θα βάλω και το μέλι. Το μελάκι εδώ. Θα βάλω και την κέτσαπ. Έχω δώσει 2 κουταλιές της σούπας κέτσαπ και 2 κουταλιές της σούπας μέλι. Θα τα ανακατέψω να διαλυθούν μέσα στη σόγια τα υλικά αυτά. Και θα περιλούσω το κοτοπουλάκι. Θα κάνω ένα ανακάτεμα. Θα ρίξω και το αλατάκι. Με χοντρό αλάτι αλατίζω πάντα. Θα προσθέσετε ελάχιστο νεράκι και θα το βάλετε στο φούρνο. Θα το ψήσετε γύρω στους 200 βαθμούς για μία ώρα. Θα γυρίσετε τα μπουτάκια οπωσδήποτε για να καραμελώσουν και να πάρουν ένα πολύ ωραίο χρώμα. Αλλά δεν σας είπα ότι πριν να βγάλω τα γαντάκια, πριν από αυτό θα τελειώσω με ένα πορτοκάλι, το οποίο θα κόψω σε χοντρές ροδέλες, το στίβω έτσι λίγο με τα χέρια μου και πετάω τις φλούδες μέσα για να πάρουν τα κοτόπουλα το άρωμα από το πορτοκάλι. Το φαγητό μας λοιπόν είναι έτοιμο, είναι εύκολο, είναι γρήγορο, είναι νόστιμο και πάμε για τα συνοδευτικά του, γιατί δεν σας έχω αφήσει έτσι, δεν θα καθαρίζαμε μόνο με ένα κοτόπουλο. Για τα πικάντικα μπουτάκια κοτόπουλο θα χρειαστούμε 16 μπουτάκια κοτόπουλου, 1 κουταλιά της σούπας θυμάρι, 1 κουταλιά της σούπας ρίγανη, 1 κουταλιά της σούπας μπούκοβο, μισό κουτάλι της σούπας καπνιστή πάπρικα, 2 κουταλιές της σούπας κέτσαπ, 1 κουταλιά της σούπας αποξηραμένο κρεμμύδι, 1 κουταλιά της σούπας σκόνη σκόρδο, 2 κουταλιές της σούπας μέλι, μισό φλιτζάνι τσαγιού σόγια σος, 1 πορτοκάλι, 2 λιμόνια και αλάτι. Συνεχίζουμε λοιπόν με τη δεύτερη συνταγή μας. Όπως σας είπα, δεν θα μπορούσαμε να μείνουμε μόνο στο κοτόπουλο. Θα το συνοδεύσουμε επιπλέον με το εξής. Εγώ συνήθως τη συνταγή αυτή την κάνω με ζυμαράκι που μου μένει από πίτσα. Αλλά όμως δεν ήθελα να σας βάλω σε πολύ κόπο και διαδικασία, γιατί την έχω δοκιμάσει και με φύλλα σφολιάτας που πήρα και βγαίνει εξαιρετικά. Θα χρειαστούμε τα εξής πράγματα. Ένα ταψί μαζί με μία λαδόκολα, όπου θα πάρω λίγο βουτυράκι και θα περάσω κάτω για να μπορέσω να κολλήσω τη λαδόκολα, να μην μου γλιστράει και να μην μου φεύγει. Έτσι. Και επιπλέον, ένα πακέτο σφολιάτα. Η σφολιάτα έχει 2 φύλλα μέσα, θα χρησιμοποιήσω και τα 2. Η σφολιάτα είναι ένα υλικό το οποίο είναι λιγάκι ευαίσθητο. Τι χρειάζεται? Χρειάζεται να είναι παγωμένο, ξεπαγωμένο σαφώς αν πάρετε κατεψυγμένη. Εάν πάρετε νομπή όμως, να είναι στο ψυγείο, να τη βγάλετε κατευθείαν από το ψυγείο και να την χρησιμοποιήσετε την ώρα ακριβώς που τη θέλετε. Για να μπορέσετε να τη δουλέψετε, θα έχει όμως και καλύτερη απόδοση στο ψήσιμο. Έχω λοιπόν 2 φύλλα σφολιάτας. Δεν τα έχω βγάλει από το χαρτάκι, γιατί θα με βοηθήσει το χαρτάκι για να μπορέσω να τα βάλω στο ταψί μου. Εδώ. 1, 2. Ήδη εδώ από τα φώτα έχει ξεκινήσει λίγο έτσι να παίρνει τη θερμοκρασία δωματίου η σφολιάτα μας, κάτι που δεν το θέλουμε. Τι βάζω λοιπόν στο ταψί μου, εδώ. Αυτά που θα σας φτιάξω είναι σκορδάτα πιρένια σφολιατίνια. Δεν υπάρχει άλλη ονομασία. Επίσης, δεν μπορώ να σας δώσω ακριβώς τα υλικά. Εγώ θα σας δείξω τον τρόπο σε κάποιες συνταγές. Εσείς θα βάλετε τη φαντασία σας. Γιατί εγώ έχω αυτό το ταψί. Εσείς μπορεί να έχετε ένα μικρότερο. Άλλωστε, δεν είναι ζαχαροπλαστική. Δεν φτιάχνουμε γλυκό. Φτιάχνουμε κάτι αλμυρό. Το αλμυρό λοιπόν, με το αλμυρό λοιπόν μπορούμε να κάνουμε και ό,τι θέλουμε.
Μπορείτε να θέλετε πιο σκορδάτη τη συνταγή, μπορείτε να θέλετε, να θέλετε λιγότερα τυριά. Εγώ σας δίνω την ιδέα, από εκεί και πέρα εσείς μπορείτε να αυτοσχεδιάσετε. Παίρνω λοιπόν βούτυρο, έχω εδώ βούτυρο, θα πάρω μαϊντανό, τον οποίο θα κόψω έτσι ψιλοκομμένο μέσα στο βούτυρό μου. Εδώ. Θα πάρω και σκόνη σκόρδο. Σαφώς, αν θέλετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και σκόρδο κανονικό. Δεν έχω το αλατάκι μου εδώ, δεν πειράζει όμως, θα προσθέσουμε και λίγο αλατάκι. Δεν υπάρχει περίπτωση άλλωστε να μην ξεχάσω κάτι εγώ. Είναι το ελαττωματάκι μου αυτό. Όμως μπορείτε να παραλείψετε και το αλάτι, γιατί θα βάλουμε και τα τυριά. Εάν βάλετε, θα βάλετε ελάχιστο. Ανακατεύουμε λοιπόν το βούτυρο μαζί με το μαϊντανό και το σκορδάκι. Παίρνω ένα πιρούνι, πρέπει να τρυπήσω κοντά-κοντά τη σφολιάτα. Σας είπα ότι σας έδωσα τη σφολιάτα για να μην κάθεστε να κάνετε, να ζυμώνετε και να κάνετε και ζυμάρι. Εάν υποθέσουμε ότι θέλετε τις τρεις αυτές μαγειρικές τις αλμυρές που θα σας δείξω, να τις φτιάξετε και να παρουσιάσετε ένα ολοκληρωμένο πιάτο. Παίρνουμε λοιπόν το βούτυρο και αλείφουμε τις σφολιάτες. Θα μπορούσαμε και ένα πινελάκι, έχει μαλακώσει με ένα πινελάκι, αλλά έχει μαλακώσει το βούτυρο. Λοιπόν, έχω επιλέξει δύο ειδών τυριά. Το ένα είναι γκούντα, το άλλο είναι ένα κεφαλοτυράκι έτσι πολύ αρωματικό, πολύ ωραίο. Είναι κεφαλοτύρι κεφαλονιάς που μου αρέσει πάρα πολύ. Θα μπορούσατε να βάλετε μοτσαρέλα, θα μπορούσατε να βάλετε φέτα αν θέλετε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με λίγα λόγια όποιο τυράκι μπορεί να έχετε στο ψυγείο σας. Η αλήθεια είναι όμως ότι έχει πολύ, πολύ ωραία απόδοση και με ένα μαλακό τυρί η συνταγή αυτή. Απλώνω λοιπόν το τυρί μου. Θα μπορούσατε να προσθέσετε ντοματούλα από πάνω. Όμως δεν θέλουμε να προχωρήσουμε πάρα πολύ. Θέλουμε να το κάνουμε λίγο απλό. Γιατί δεν θέλουμε να νομίζουν αυτοί που θα το δουν ή το τρώνε ότι είναι πίτσα. Δεν είναι πίτσα. Είναι αυτό ακριβώς που σας λέω. Ένα τυρένιο, τυρένια σφολιατίνια, πολύ απλοϊκά. Συνταγούλα της στιγμής. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα αυτής της συνταγής, ότι είναι μια συνταγή της στιγμής. Οπότε δεν θέλουμε να την πάμε και πολύ μακριά. Θα γυρίσω τις ακρούλες από τη σφολιάτα για να δημιουργήσω έτσι στην άκρη αυτό το περιθώριο. Λοιπόν, και τελειώνουμε τη συνταγή με την τελευταία πινελιά που είναι ριγανίτσα, που πηγαίνει πάρα πολύ στη συνταγή αυτή και αν έχετε και ρίγανη από το χωριό καταλαβαίνετε ακόμα περισσότερο, και λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι, τόσο όσο το πιπέρι έχει να κάνει τόσο, να βάλετε τόσο όσο με το ποιος θα φάει το φαγητό αυτό, στους μεγαλύτερους περισσότερο. Εάν ας πούμε οι άντρες σας βλέπουν ποδόσφαιρο, είναι μια καταπληκτική συνταγή με μπυρίτσα, πατήστε τη λιγάκι στο πιπεράκι. Αν φάνε και τα μικρά παιδάκια, λιγότερο πιπεράκι. Αυτό είναι η συνταγή μας λοιπόν, εύκολη, γρήγορη, θα την βάλετε στο φούρνο, θα ψηθεί γύρω στα 45 λεπτά, στους 170 με 180 βαθμούς και καλή επιτυχία. Για τα τυρένια σκορδάτα σφολιατίνια θα χρειαστούμε ένα πακέτο φύλλος σφολιάτας, μία κουταλιά της σούπας σκόνη σκόρδο, τρεις κουταλιές της σούπας βούτυρο, μαϊντανό ψιλοκομμένο, 300 γραμμάρια τυριά της γκούντα και κεφαλοτήρι τριμμένα, ρίγανη και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Στην επόμενη συνταγή μας πρωταγωνιστής είναι το μπρόκολο. Το μπρόκολο είναι ένα λαχανικό το οποίο έχει απίστευτες ιδιότητες, έχει βιταμίνη C, είναι αντικαρκινικό, κάνει πολύ καλό στον οργανισμό μας, μπορούμε όταν κάνουμε δίαιτα εσείς, όχι εγώ, να το τρώμε γιατί δεν έχει θερμίδες σχεδόν καθόλου. Βέβαια εξαρτάται πώς είναι μαγειρευμένο. Εμείς σήμερα θα το κάνουμε ψητό.
θα του δώσουμε λίγο, θα του δώσουμε κάτι παραπάνω, η αλήθεια είναι, αλλά είναι εξαιρετικό και βραστό. Το μπρόκολο εγώ το έχω πλύνει με προσοχή ολόκληρο αυτή τη στιγμή που θα το μαγειρέψω, όμως δεν θα το κάνετε έτσι. Εγώ θα σας δείξω συνήθως τον τρόπο που το κάνω. Βγάζω αυτά τα περιτά φυλλαράκια, εδώ, έτσι, και κόβω μπουκετάκια. Αυτό θέλω να πάρω, τα μπουκετάκια. Πιστέψτε με ότι η συνταγή αυτή είναι καταπληκτική. Έτσι λοιπόν τα κόβω και έτσι τα πλένω. Σας επισημαίνω λοιπόν ότι το έπλυνα με πολύ προσοχή ολόκληρο. Έτσι λοιπόν παίρνω τα μπουκετάκια, τα πλένω με πολύ προσοχή και αφού τα πλύνουμε στο τελευταίο νεράκι τους γεμίζω μία λεκανίτσα με νερό και στο τέλος βάζω λίγο ξυδάκι και τα αφήνω στο ξύδι γύρω στα 5 λεπτά. Με αυτόν τον τρόπο, για να σας πω την αλήθεια, πλένω τα χόρτα και όλα τα λαχανικά, ειδικά αυτή την εποχή που ο καιρός είναι τέτοιος και χρειάζονται έτσι λίγο παραπάνω προσοχή. Πέρα από αυτό όμως, άσχετα από τον καιρό, είναι ένας τρόπος που κάνει πολύ καλό, μάλλον εμπνέει μια σιγουριά στις εγγύους κυρίως. Έχω πάρα πολλές πελάτες οι οποίες έρχονται εδώ στο μαγαζί και είναι έγκυες και λένε να είναι πλυμμένο καλά κτλ. Το ξυδάκι λοιπόν στο τελευταίο νερό είναι αυτό το οποίο βοηθάει να φύγει ό,τι μπορεί να υπάρχει οργανισμός ξένος στο μπροκολάκι, στο κουνουπίδι, στο οτιδήποτε. Έχω λοιπόν κόψει το μπρόκολο σε μπουκετάκια, στρώνω λαδόκολλα στο ταψί και τα στρώνω στο ταψί μέσα. Από τότε που πραγματικά ανακαλύψαμε αυτήν τη συνταγή, το μπρόκολο το κάνουμε σχεδόν πάντα έτσι. Να σας πω ότι η συνταγή αυτή που θα συνοδεύσει το πολύ απλοϊκό κοτόπουλο είναι εξαιρετική και είναι ένας τρόπος που μπορείτε να το ψήσετε το λαχανικό αυτό έτσι ώστε να βγείτε ασπροπρόσωπες ή ασπροπρόσωποι, γιατί δεν μαγειρεύουν μόνο γυναίκες, τα Χριστούγεννα στα πιάτα τα εορταστικά. Συνοδεύει καταπληκτικά τη γαλοπούλα, το γουρουνόπουλο. Εμείς το επιλέξαμε σήμερα για το κοτοπουλάκι μας, αλλά είναι μία συνταγή που πραγματικά έχει μία βαρύτητα. Αλατάκι. Ζάχαρη. Θα πασπαλίσω με ζάχαρη τα μπουκετάκια. Θέλω η ζάχαρη να πάει στον ανθό ειδικά, γιατί θέλω να καραμελώσει ο ανθός. Flakes από μπούκοβο. Η γεύση του γλυκού με το καυτερό, πραγματικά είναι ένας συνδυασμός πάρα πολύ καλός. Μην το λυπηθείτε το μπούκοβο. Και ηλιέλαιο. Το ηλιέλαιο το βάζω ακριβώς στον ανθό, θα βοηθήσει να καραμελώσει. Βάζω σε κάθε ανθό χωριστά, γιατί θέλω πραγματικά η λιπαρή ουσία, το ηλιέλαιο λοιπόν, να μπορέσει με τη ζάχαρη να το ψήσει και να το καραμελώσει έτσι όπως πρέπει. Θα το βάλουμε στο φούρνο, θα το ψήσουμε στους 180 βαθμούς. Θα το γυρίσουμε κάποια στιγμή, άλλωστε όσοι με ξέρουν, ξέρουν ότι αυτό που λέω πάντα είναι ότι το φαγητό δεν το αφήνουμε τυχαία, δεν το βράζουμε τυχαία, δεν το τελειώνουμε τυχαία, δεν το ψήνουμε τυχαία. Σίγουρα πρέπει πάντα να είμαστε λιγάκι από πάνω. Θα το γυρίσουμε λοιπόν, αυτό θα πάρει ένα καραμελένιο χρώμα, θα βγει όλη η ουσία της ζάχαρης μαζί με το μπούκοβο και το ηλιέλαιο και θα καραμελώσει έτσι όπως πρέπει. Πιστέψτε με, είναι πεντανόστιμο, δοκιμάστε το και είναι ένα καταπληκτικό συνοδευτικό για κρέατα, το κοτοπουλάκι όπως σας είπα ή και τις εορταστικές συνταγές που θα φτιάξουμε κάπου παρακάτω. Μπρόκολο ψητό στο φούρνο. Θα χρειαστούμε 2 μπρόκολα, 1 φλιτζάνι τσαγιού ζάχαρη, 2 κουταλιές της σούπας μπούκοβο, 1 φλιτζάνι τσαγιού ηλιέλαιο και αλάτι. Και τελειώνουμε τις συνταγές μας με γλυκάκι. Η αλήθεια είναι ότι το γλυκό δεν είναι το φόρτε μου, μόνο και μόνο επειδή με καταπιέζει. Πρέπει να μετράς πολύ, πρέπει να είσαι συγκεκριμένος και επειδή
αποφύσιμο, είμαι ένας άνθρωπος ελεύθερος και στις συνταγές που φτιάχνω είμαι και λίγο της υπερβολής. Θέλω να φέρω και κάτι, θέλω να προσθέτω και κάτι άλλο χωρίς να καταπιέζομαι. Έτσι λοιπόν γι' αυτό με καταπιέζουν τα γλυκά. Παρ' όλα αυτά όμως, ό,τι δείξουμε θα το δείξουμε σωστά. Ξέρω να κάνω κάποια πράγματα, δεν είναι να πεις ότι είμαι ανίδεη. Σήμερα λοιπόν επέλεξα να σας φτιάξω μια πολύ ωραία πουτίγκα. Οι πουτίγκες που μπορείτε να φτιάξετε, οι συνταγές είναι άπειρες. Εγώ επέλεξα το γλυκό αυτό, μιας και την εκπομπή μας θα την παρακολουθήσετε Παρασκευή, 6 ώρα το απόγευμα και μπροστά σας έχετε το Σαββατοκύριακο. Είναι μια πολύ καλή ιδέα για το μπραντς της Κυριακής που είναι πάρα πολύ της μόδας και πολλοί θέλουν την Κυριακή έτσι να φτιάχνουν μπραντς στο σπίτι τους ή να βγαίνουν ακόμη και έξω. Και για απόγευμα είναι πάρα πολύ, ακόμα και για μετά το φαγητό με λίγο παγωτάκι. Πάλι θα πω αυτό που είπα και για τις προηγούμενες συνταγές, ότι είναι ελεύθερη η συνταγή. Δεν θα μετρήσω τίποτα, πραγματικά. Εγώ θα σας δείξω τι μπορείτε να βάλετε και τι συνδυασμό μπορείτε να κάνετε. Η συγκεκριμένη συνταγή μας σήμερα περιέχει ψωμί του τόστ. Θα μπορούσε να μην είναι και ψωμί του τόστ, να είναι ένα ωραίο μαλακό ψωμάκι που μπορεί να έχετε πάρει από το φούρνο και ακόμη καλύτερα είναι να μείνει από την προηγούμενη μέρα. Εγώ όμως πήρα, γιατί με βόλευε ψωμί του τόστ, φροντίσαμε όμως να πάρουμε ένα ψωμί του τόστ μια αρκετά καλής ποιότητος. Δεν θέλω να είναι έτσι αυτό το ψεύτικο, θέλω να μοιάζει με ψωμάκι, η εταιρεία συγκεκριμένη είναι πολύ καλή, όντως μοιάζει με ψωμάκι το ψωμί του τόστ της. Οπότε επέλεξα να χρησιμοποιήσω ψωμί του τόστ, πραλίνα φουντουκιού, σε ποιον δεν αρέσει η πραλίνα φουντουκιού, μπανάνες, χρειάζομαι βούτυρο, λίγο βούτυρο, αυγά, γάλα, κρέμα γάλακτος και βανίλια, την οποία πάλι δεν βλέπω εδώ τριγύρω, την οποία έχω ξεχάσει εδώ, δεν πειράζει, θα την πάρω, δεν μπορώ να μην ξεχάσω κάτι. Λοιπόν, θα σας δείξω τον τρόπο με τον οποίο θα στήσω το γλυκό αυτό. Να οργανωθώ λιγάκι. Λοιπόν, παίρνω τις φέτες του ψωμιού και ξεκινάω από τη μία πλευρά να αλείφω με βούτυρο. Θα τη γυρίσω έτσι. Παίρνω την πραλίνα. Βάζω στη μέση. Και παίρνω την μπανανίτσα. Είναι μία συνταγή που σίγουρα λατρεύουν όλοι. Είναι μία συνταγή ασφαλείας η συγκεκριμένη. Κόβω την μπανανίτσα στη μέση. Βάζω πάλι λίγο βουτυράκι. Θα χτίσω λοιπόν τοστάκια με πραλίνα φουντουκιού και μπανάνα. Αυτός είναι ένας τρόπος που έτσι σκέφτηκα, γιατί θα μας βοηθήσει να στήσουμε πάρα πολύ ωραία στο πυρέξ μας το ψωμάκι. Η πουτίγκα γίνεται με πάρα πολλά υλικά. Εκτός από ψωμί, ό,τι μπορεί να σας περισσεύει και να έχετε, με αυτό μπορεί να κάνετε πουτίγκα. Δηλαδή, τι εννοώ, μπορεί να σας περισσεύει κέικ. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε αντί για το ψωμί. Μπορεί να σας περισσεύει τσουρέκι. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε αντί για το ψωμί. Τι κάνω τώρα λοιπόν. Παίρνω ένα πριονωτό μαχαίρι και θα κόψω τα τοστάκια μου στα 4. Μη φοβηθείτε να το πιέσετε. Δεν παθαίνει τίποτα. Και παίρνω τριγωνάκια. Ανοίγω στην πλευρά του βούτυρου και αρχίζω και τα στείνω στο πυρέξ. Κατά αυτόν τον τρόπο που βλέπετε εδώ. Μία έτσι, μία αλλιώς. Δεν μας πειράζει να λερώσουμε, δεν μας πειράζει να φύγει και λίγο το ψωμάκι. Ακόμη, θα μπορούσατε, για παράδειγμα, να κόψετε τα ψωμιά σε κύβους ακατάστατους και στα υγρά υλικά που θα σας δείξω, να τα ρίξετε μέσα, να τα ανακατέψετε, να ποτίσουν. Εδώ χρειαζόμαστε μία υγρασία και για την υγρασία χρησιμοποιούμε γάλα, κρέμα γάλακτος και αυγά.
Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αντί για πραλίνα μαρμελάδα πολύ ωραία. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Θα δείξουμε πουτίγκες γιατί είναι εύκολο γλυκό και πραγματικά με το τίποτα κάνετε γλυκάκι. Εδώ. Κλείνουμε. Βουτυράκι. Και έτσι το πάμε να αλλάξει. Ακόμη και τη γωνία θα χρησιμοποιήσουμε. Μην τη λυπάστε την πουτίγκα, άλλωστε πραλίνα, άλλωστε όσοι και να βάλετε θα σας ζητήσουν και παραπάνω. Πάμε λοιπόν με το μαχαίρι μας, θα πατήσω λιγάκι. Χρειάζεται, το πριονωτό μαχαίρι είναι το μαχαίρι αυτό που σας κάνει για αυτή τη δουλειά. Εδώ. Πάρα πολύ ωραία. Στείνουμε μέσα στο ταψί. Συγγνώμη, αλλά ο λιχούδης ο άνθρωπος αντιστέκεται, αλλά μέχρι και πότε να αντισταθεί. Λοιπόν, είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Θα μπορούσαμε να βάλουμε και παραπάνω ψωμάκια, να το στριμώξουμε και περισσότερο, αλλά και έτσι καλά είμαστε. Γιατί εγώ θέλω να σας δείξω πώς προχωράμε παρακάτω. Πάμε λοιπόν. Παίρνω τον μπολ εδώ και θα ρίξω μέσα για το πυρέξ αυτό. Αυτό το θα σας δείχνω αρκετά συχνά μαγειρέματα σε αυτά τα πυρέξ. Είναι πυρέξ συγκεκριμένες μιας εταιρείας που μπορείς να χρησιμοποιήσεις σίγουρα στο σπίτι, για μαγειρέματα στο σπίτι. Αλλά και εμείς εδώ επαγγελματικά μας βολεύουν απόλυτα, βγάζουν μερίδες καλές. Οπότε όλοι έχετε καταλάβει γιατί όλοι έχετε ψωνίσει από αυτό το κατάστημα. Βάζω λοιπόν 4 αυγά. Τα χτυπάω με γαλατάκι. Μισό λίτρο. Και μισό λίτρο κρέμα γάλακτος. Θα ρίξω και τη βανίλια. Εάν θέλω εδώ, πριν να ρίξω τα υγρά υλικά, μπορούμε να κάνουμε και αυτό. Τα χτυπάμε καλά και θα τα ρίξουμε μέσα στο ψωμάκι με την πραλίνα και την μπανάνα. Αυτό που θέλουμε είναι να ποτίσει καλά, να μουσκέψει το ψωμάκι. Έτσι θα απορροφήσει την υγρασία, μην τη βλέπετε πολύ. Άλλωστε στη συνταγή που σας δίνω, στο ένα πακέτο ψωμί του τόστ, έχω αφήσει μερικά ψωμάκια απ' έξω. Αυτά θα τα βάλετε όλα. Όσο περισσότερο το στριμώξετε, τόσο καλύτερα. Αυτό μπορείτε να το φτιάξετε και από το προηγούμενο βράδυ. Να το έχετε μέσα στο ψυγείο και την επόμενη μέρα το πρωί να το ψήσετε. Το ψήσιμο του είναι στους 180 βαθμούς για 45 περίπου λεπτά. Θα κρεμώσει η υγρασία αυτή με την κρέμα γάλακτος και τα αυγά, θα λιώσει η πραλίνα φουντουκιού και θα δείτε σε λίγο τι υπέροχο αποτέλεσμα έχουμε με το γλυκάκι αυτό. Για την πουτίγκα με ψωμί του τόστ θα χρειαστούμε ένα πακέτο ψωμί του τόστ, 4 κουταλιές της σούπας βούτυρο, 400 γραμμάρια πραλίνα φουντουκιού, 2 μπανάνες, μισό λίτρο γάλα, μισό λίτρο κρέμα γάλακτος, 4 αυγά και 2 βανίλιες. Τι σας έχω λοιπόν. Εδώ είναι το αποτέλεσμα της μαγειρικής μας σήμερα. Και έχουμε τα μπουτάκια κοτόπουλου, τα οποία έχουν γίνει καταπληκτικά. Έτσι. Θα σερβίρω λοιπόν και θα φτιάξουμε και ένα πολύ ωραίο πιάτο. Για να δείτε ότι τα μαγειρέματά μας είναι πραγματικά. Επίσης, το μπρόκολο, καταπληκτικό. Έχει καραμελώσει τόσο όσο πρέπει. Εδώ. Και τα τυρένια σφολιατάκια μας. Είναι και αυτά έτοιμα. Και να σας πω και κάτι. Μπορείτε να βλέπετε πολλά, αλλά πιστέψτε με. Άσχετα με το αν είναι ή όχι η δουλειά μου. Και στο σπίτι μου κάνω περισσότερα να σας πω. Αφού μπορώ να το κάνω εγώ για την οικογένεια, μπορείτε και εσείς.
Άλλωστε, δεν είναι μεγάλη η ευχαρίστησή μας όταν περιποιούμαστε την οικογένειά μας και τους ανθρώπους που αγαπάμε, γιατί το φαγητό είναι συνέστημα. Αυτό λοιπόν είναι το πιάτο μας. Αυτό που θα κάνω είναι, θα στύψω λίγο λεμονάκι στο κοτόπουλο. Εδώ. Θα του δώσει μια ένταση στη γεύση. Και λίγο ξύσμας λεμόνι στο μπροκολάκι. Λοιπόν, το φαγητό μας είναι έτοιμο. Να τα πάρω αυτά από εδώ, γιατί θέλω να σερβίρω και το γλυκάκι. Λοιπόν, το γλυκό μας, η πουτίγκα, βγήκε μόλις πριν από λίγο από το φούρνο. Τη σερβίρουμε με κουτάλι, έτσι τρώγεται, πολύ απλά. Εδώ, αχνιστή, μόσχο μυρίζει. Να σας πω ότι εδώ, για όσους τους αρέσει η γεύση, εάν βάζαμε και λίγο ξύσμα πορτοκάλι, θα γινόταν καταπληκτικό. Θα πήγαινε λίγο αλλού, αλλά μπορεί να μην αρέσει τα παιδιά. Αυτή λοιπόν είναι η πουτίγκα μας. Πρέπει όμως λίγο να ευλογήσουμε τα γένια μας. Η βοηθός μου θα έρθει εδώ. Θα δοκιμάσουμε μαζί, γιατί δεν μπορώ να τρώω μόνη μου. Για έλα εδώ. Και όχι επειδή με βοήθησες να πεις καλά λόγια, θα το πούμε αντικειμενικά. Έλα, πάρε πιρουνάκι. Μάλιστα. Όχι επειδή το φτιάξαμε εμείς. Με το χεράκι. Πάρα πολύ καλό. Τι λες. Υπέ. Θα βγούμε ασπροπρόσωποι. Αυτό είναι. Μπροκολάκι. Αυτό είναι. Πάω στο κοτόπουλο. Πάλι βλέπεις έτσι. Ναι. Ό,τι αρέσει τον καθένα. Βέβαια. Εμείς λοιπόν θα συνεχίσουμε να τρώμε εδώ. Όχι μόνο εμείς. Και αυτοί που είναι πίσω από τις κάμερες, γιατί το περιμένουν πώς και πώς. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ που έτσι η δική σας προτροπή μας έκανε να γυρίσουμε πάλι εκπομπές. Θα ευχαριστήσω όλες τις κυρίες που ενδιαφέρονται για τις συνταγές μας, που μας παίρνουν τηλέφωνα, που περνάνε από εδώ, που ζητάνε συνταγές. Ευχαριστούμε επίσης το μεγάλο μας χορηγό, την εταιρεία Seitanidis Home. Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Γεια σας. Είναι μια προσφορά των εταιριών Seitanidis Home, Δούβρης ηλεκτρικές συσκευές.